Καλησπέρα σε όλους. Ένας ακόμη κώδικας μυστηρίων ξεκινά ζωντανά από τα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα στο Βόλο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στον κώδικα μυστηρίων το θέμα μας θα είναι τα στίγματα. Πολλοί θα έχουν ακούσει για τα στίγματα, για τις πληγές εκείνες τις μυστηριώδεις οι οποίες εμφανίζονται σε ανθρώπους ανά τον κόσμο που δεν έχουν απαραίτητος και ιδιαίτερη σχέση με την πίστη, με το θρησκευτικό στοιχείο. Βέβαια, σίγουρα αρκετοί δεν θα έχουν ακούσει καθόλου για αυτό το μυστηριώδες θέμα. Έτσι λοιπόν τα στίγματα θα αποτελέσουν το επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής, που πάντα κινείται στο επίπεδο του διαφορετικού, στα θέματα εκείνα τα οποία φέρουν το εναλλακτικό στο επίπεδο της γνώσης και της πληροφόρησης την οποία σας δίνουμε από αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώδικα Μυστηρίων. Να μην χάνουμε όμως χρόνο, σύνδεση μέσω Skype με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο Βαγγέλης Κελμανής, είναι μέλος του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και βεβαίως τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε σύνδεση με τη Μαρία Σταματιάδου, αρθρογράφο από τη Θεσσαλονίκη επίσης, θα τη δούμε σε λίγο, όπου θα μας μιλήσουν και οι δύο για το θέμα αυτών των στιγμάτων. Βαγγέλη, Μαρία, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε στην εκπομπή. Καλησπέρα, Βασίλη, από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε που μας κάλεσε. Ωραία. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τις κυρίες. Οι κυρίες προηγούνται με τη Μαρία Σταματιάδου. Ένα σχόλιο, όταν λέμε στίγματα, τι εννοούμε? Κοιτάξτε, ιατρικά ακόμη δεν το έχουν λύσει το θέμα. Θεωρούν ότι είναι κάποιο αποτέλεσμα μιας ψυχοδυναμικής κίνησης πολύ έντονης. Αλλά δεν έχουν λύσει ακόμη το θέμα επιστημονικά. Παρ' όλα αυτά, τι εννοούμε εμείς οι υπόλοιποι όταν λέμε στίγματα? Είναι κάποια σημάδια πάνω στο δέρμα ανθρώπων συνήθως πιστών, τα οποία έχουν ή το σχήμα του σταυρού ή βρίσκονται στα αντίστοιχα σημεία των χεριών και των ποδιών που είχε σταυρωθεί ο Χριστός. Μάλιστα. Ωραία. Συνήθως. Ναι. Βαγγέλη, Μαρία, θα συνεχίσουμε. Βεβαίως. Αυτό εμφανίζεται κυρίως στους ανθρώπους που έχουν σχέση με τη Δυτική Εκκλησία. Αυτό εμφανίζεται, κοίταξε, καταγεγραμμένα υπάρχουν γύρω στα περίπου 32 περιστατικά. Από τα 32, να φανταστείς, 4 μόνο αφορούν σε άνδρες, οι υπόλοιποι είναι γυναίκες. Και είναι όλοι λευκής φυλής, καταγωγής, καθολική είναι στο θρήσκευμα. Πλην μίας μαύρης, με ένα μαύρο κοριτσάκι, το οποίο ήταν προτεστάντης. Βαπτίστρια, όπως αλλιώς, άλλο θρήσκευμα. Αυτά... Αλλά κοινό τους γνώρισμα είναι η θρησκεία. Μάλιστα. Αυτά έχουν γίνει πρόσφατα ή μιλάμε για εποχές πολύ παλές? Τα περιστατικά αυτά που μας ανέφερες. Έχουν ξεκινήσει, η πρώτη καταγραφή που έχουμε, κάτι που ξεκίνησε, ήταν από τον Άγιο Φραγκίσκο της Αζίσης, τον Καθολικό, ο οποίος αυτός ο Άγιος τους, σε όλο το βιβλίο του προσπαθούσε να συμπεριφερθεί, να μοιάξει στο Χριστό. Ναι. Αυτός εμφάνισε κάποια σημάδια, ήθελε να το μοιηθεί, κάποιοι είπαν ότι ήταν, τα έκανε ο ίδιος από μόνος του, και μετά έρχεται τη συνέχεια κάποιες άλλες σκοπές, δηλαδή έχουμε το 1487, πούμε, μια καταγραφή από τη Μαγκαλένα Ντελακρουάς στην Ισπανία, η οποία και αυτή έκανε κάποια σημάδια, αλλά πριν το θάνατο της, όταν ήταν βαριά άρρωστη, δήλωσε το μυστικό της ότι τα έκανε από μόνη της, ήταν ψέματα. Μάλιστα. Μαρία, έχουμε αλλιεύσει για τη σημερινή μας ερευνά αρκετά στοιχεία από αρθρογραφία σου περασμένων ετών σχετικά με τα στίγματα, η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Νομίζω και εσύ έχεις σταθεί αρκετά στο θέμα του Πάδρε Πίο, όπως λέγεται, και σε άλλους, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με την Καθολική Εκκλησία και ήταν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι θεωρήθηκαν εκλεκτοί και έφεραν αυτά τα σημάδια που ομοίαζαν με τις πληγές του Χριστού και κανένας δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση. Ναι, αυτό είναι, αναφέρεται μόνο στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε ποτέ θεωρήσει Άγιο, ούτε έχουμε τέτοια παραδείγματα στην παράδοσή μας. Απλώς ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε πριν ο Βαγγέλης, ότι υπάρχουν και δύο μαρτυρίες για στιγματισμένους, ας τους λέμε έτσι, με την καλή έννοια, πριν από τον Άγιο Φραγκίσκο. Υπάρχουν δύο αναφορές για δύο καλόγερους που είχαν το σταυρό χαραγμένο ο ένας στο μέτωπό του και ο άλλος σε όλο του το κορμί. Υπάρχει δηλαδή και πριν αυτή η παράδοση στους Ρωμαιοκαθολικούς. Μιλάμε πάντως για περιστατικά που είναι υποδιερεύνηση, όπως το ρώτησα και πριν.
που αφορούν και στα νεότερα χρόνια ή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει περίπτωση στον κόσμο να υπάρχουν αναλόγες περιπτώσεις. Είναι όλες αυτές παλιές, έρχονται από το μεσαίωνα ή τέλος πάντων από παλαιότερες εποχές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε και εμείς ένα παράδειγμα σχετικά πρόσφατο της λεγόμενης Αγίας Αθανασίας του Αιγάλεω, που ήταν μια μεγάλη απάτη όλο αυτό. Δηλαδή κατά καιρούς βγαίνουν τέτοια, πώς να τα πω τώρα, τέτοια μορφώματα, αλλά νομίζω ότι αν ζούσαμε, δεν ξέρω τώρα, αν οι άνθρωποι που τότε είχαν γίνει γνωστοί λόγω των στιγμάτων τους ζούσαν σήμερα, ίσως με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα να μπορούσαμε να αποκαλύψουμε κάποια απάτη, ίσως, λέω. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, τη δική σου έρευνα, Μαρία, και ασχολιάζει και ο Βαγγέλης βεβαίως, και οι δύο μπορείτε να σχολιάζετε, κάνεις λόγο για το ότι οι επιστήμονες ή τέλος πάντων αυτοί που αποκαλούνται σκεπτικιστές δεν είχαν επαρκείς απαντήσεις για τα περισσότερα από αυτά τα συμβάντα. Ή κάνω λάθος? Ναι, δεν υπήρχε απάντηση και μάλιστα πάρα πολλοί τα αποδίδουν ως αποτελέσματα της έκστασης στην οποία έρχονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πριν στιγματιστούν από τον Θεό, όπως λέγανε, και στο ότι όλοι αυτοί καταρχήν είχαν μια οπτασία ή κοιτάζανε προς κάποια εικόνα. Ή είχαν μια οπτασία δηλαδή μεταφυσική ή είχαν έρθει σε έκσταση κοιτάζοντας κάποια εικόνα του εσταυρωμένου. Αυτά είναι τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Και λένε κάποιοι ψυχαναλυτές και κάποιοι ψυχολόγοι σήμερα ότι ήρθαν σε τέτοιο βαθμό έκστασης ώστε η εικόνα ήλεγχε το σώμα τους. Και την ψυχή τους αλλά και το σώμα τους. Οπότε γίνεται μια προβολή της εικόνας επάνω τους. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη ορολογία επιστημονική, μάλλον όχι μία, υπάρχουν πολλές ορολογίες που χρησιμοποιούνται για αυτό το φαινόμενο και για παρόμοια φαινόμενα. Βαγγέλη, εσύ τι λες για όσους επισημαίνουν ότι μπορεί όλα αυτά να είναι κόλπα και όλοι αυτοί να είναι απατεώνες? Κοίταξε, όλοι δεν μπορούν να είναι απατεώνες. Εγώ το ανάβω, ας σου δώσω μια ορολογία αυθαίρετη δικιά μου, ως ευσεβής απάτη. Δηλαδή από τη στιγμή που εμείς ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουμε ξεδιαλύνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος πώς ακριβώς λειτουργεί πλήρως και ποια κομμάτια του και ποιες διαδικασίες κάνουν και τι, ενδεχομένως, γιατί παρατηρούμε ότι όλα αυτά τα άτομα είναι πολύ θρήσκια, δηλαδή στην Καθολική Εκκλησία είναι πάρα πολύ θρησκεία. Δηλαδή κάνουν μια αυτοπροβολή στον οργανισμό τους, γίνονται ένα με αυτό και μάλιστα παρουσιάζονται αυτά. Βέβαια, επιστημονικά έχει γίνει μια παρόμοια μελέτη σε ένα αντικείμενο παρόμοιο με τον Σβάρτς, ο οποίος αυτός ισχυριζόταν ότι μπορεί να τρυπήσει το σώμα του, ας πούμε, και να μην στάξει αίμα καθόλου. Χώρια τις βαπονές και αυτά. Και αυτό έγινε βάση πειράματος, δηλαδή καταγράφανε τους πυγμούς του, καταγράφανε τις αναπνοές του, καταγράφανε την υγρασία του δέρματός του και όλα αυτά και έπαιρνε μακριές βελόνες 15 εκατοστών και τρύπαγε το μπράτσο του. Ναι. Στην πρώτη περίπτωση αιμορραγούσε για περίπου 10 λεπτά και είπε ότι σε ένα λεπτό θα σταματήσει και σταμάτησε και δεν φάνηκε καθόλου ο πύχη όλας που είχε κάνει. Και στη δεύτερη περίπτωση του είχαν πει άμα μπορεί από την αρχή να σταματήσει την αιμορραγία να μην φαίνεται καθόλου και το έκανε. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό, Μαρία και Βαγγέλη, για να δώσουμε και περισσότερη τροφή στην κουβέντα μας, να πούμε και άλλα πράγματα και προς τον κόσμο που δεν έχει ακούσει καθόλου για τα αποκαλούμενα στίγματα. Μπορούμε να το δούμε. This exclusive video from Syria has rarely been seen anywhere. What you are witnessing is what many consider a supernatural phenomenon. Since the early 1980s, Maria Elakaris, known as Mirna, spontaneously began to bleed from all over her body. It happens on Good Fridays and lasts for hours. She bled from her palms, her feet, and from her side. These wounds, of course, correspond to the wounds inflicted on Jesus during the crucifixion. And those scratches on her forehead? That's where Jesus wore a crown of thorns. Mirna is experiencing the phenomenon known as stigmata. The stigmata is a phenomenon that can be traced back for centuries, that a person just suddenly has wounds appear and they start bleeding. Hal Lindsay is an author and biblical scholar. There's enough evidence that this has happened, not just now, but over the centuries,
that I think it's a genuine experience. This is something that is out of the normal course of nature. It's a supernatural occurrence. The video was shot by Dr. Antoine Mansart, a Beverly Hills surgeon and clinical professor at the UCLA School of Medicine. Mansour was initially a skeptic. I'm a leader in my field, and I have a name, and I don't want to be involved in something that turns to be not real. But the doctor was fascinated by Myrna. Most of the time, she seems to be a normal young mother who dotes over her two children. But then there are the days that she suffers. A suffering whose origin and meaning are anything but normal. Dr. Mansour began to shed his initial disbelief when he saw for himself what Myrna endured. While she was walking on her way to go and have rest in her bed, the camera spotted blood coming from the forehead, gushing bright red. After a while, the people start to explore the field. I saw a red knob, and then this red knob started to open, and the blood came out of it. And it's a view of how Jesus was hammered with the nail. I was really astonished, because I couldn't believe before that this could happen. Now I'm witness myself. I'm seeing it with my eyes. But I want to see more. So I waited, and after a short period, the hands, the palm of the hands in the middle, also appeared red knob on each one. And simultaneously, blood started to appear, the left side of her body. What amazed Dr. Mansour as much as Myrna's spontaneous bleeding was how miraculously her wounds seemed to heal. It takes about, in the abdomen, 1 week, in the peripheral extremities, maybe 10 days to 2 weeks and so forth. But to have a wound to close in a few hours, we never heard about. It is not possible for a human being to do this. It's impossible to fool a physician. We know all the tricks. Dr. Mansour was so impressed by what he witnessed that he invited other doctors to study Myrna's stigmatic condition. One is a thoracic surgeon, and one was an anesthesiologist, and they all came back with the same conclusion, that it's impossible that her phenomena can be explained scientifically and medically. A phenomenon that has been officially recognized by the Greek Orthodox Church as a miracle. Ωραία. Βαγγέλη, Μαρία, θέλετε να σχολιάσετε κάτι για το συγκεκριμένο βίντεο, για να θέσω και άλλα ερωτήματα στη συνέχεια. Βαγγέλη, σ' ακούμε. Ναι, εγώ θέλω να πω απλώς ότι... Ωραία. Μαρία, σ' ακούμε, για να μην συμπέσουν οι φίλοι. Α, γιατί εγώ δεν έχω... Ναι, ωραία. Κοίταξε, αυτά είναι πραγματικά καταγεγραμμένα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, ότι πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα κλείνουν οι πληγές. Ότι οι άνθρωποι βιώνουν την οδύνη και τον πόνο σωματικά. Όχι μόνο, δηλαδή, δεν είναι απλά ότι μόνο βγαίνουν οι πληγές, αλλά ταυτόχρονα βιώνουν και τον πόνο που είχε βιώσει ο Ιησούς, όπως λένε. Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό, βέβαια, δεν μπορεί πραγματικά να εξηγηθεί από την επιστήμη σήμερα, τουλάχιστον από την νευρολογία. Δεν έχω τέτοιες γνώσεις, αλλά έχω διαβάσει ότι οι καταστάσεις εκστατικές έχουν αναλυθεί από επιστήμονες και έχουν συμπεράνει ότι μπορούν να φέρουν τον άνθρωπο σε καταστάσεις ψυχοσωματικές τέτοιου είδους. Βαγγέλη, εσύ τι λες? Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί της και μάλιστα για το κοριτσάκι που σου έλεγα πριν, που είναι πρόσφατο το γεγονός αυτό. Ονομάζεται Κλωρέτα Ρόμπερσον. Την είχαν πάει πρώτα σε δερματολόγο για να δουν αν έχει κάποιο πρόβλημα. Ο δερματολόγος είπε ότι το δέρμα της είναι υγιές, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, και μετά την πήγαν σε ένα ψυχίατρο, ο οποίος ο ψυχίατρος είχε αποφανθεί ότι το κοριτσάκι είναι μια, δεν είναι κάποια ψυχολογική νόσο, εκτός το ότι είναι πολύ θρησκευόμενο άτομο. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδεχομένως ο εγκέφαλος λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο και δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο, υπάρχει το ενδεχόμενο αν τελικά αυτά είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορεί η επιστήμη να δώσει εξηγήσεις σε πολλές περιπτώσεις, σε κάποιες να μπορεί, σε κάποιες να μην μπορεί. Τελικά τι είναι? Είναι σημάδια προερχόμενα από τον ίδιο το Θεό, για όσους τουλάχιστον πιστεύουν στο Χριστό και στο Θεό? Τι λέτε εσείς? Απορούσε δηλαδή ο Θεός είναι να φέρει πόνο σε κάποιον άνθρωπο
για να δώσει το στίγμα ότι έχει τέτοια ανάγκη. Εγώ πιστεύω απλά ότι είναι αυτοϋποβολές ή είναι κάτι που κάποιος το πιστεύει πάρα πολύ. Γιατί άμα παρατηρήσατε, γίνονται τη Μεγάλη Παρασκευή, άλλοτε εμφανίζονται, μετά όταν τελειώνει η Μεγάλη Εβδομάδα, σταματάνε αυτά τα σημάδια. Εσύ, Μαρία, τι λες αυτό, γιατί στην έρευνά σου επισημαίνεις ότι οι άγιοι της Δυτικής Κυρίως Εκκλησίας που εμφάνισαν στίγματα ουσιαστικά μπήκαν σε μια διαδικασία ψυχικής κατάστασης. Ούτως ή άλλως και οι γέροντες της Ορθοδοξίας, ο πατέρας Παΐσιος και άλλοι έλεγαν ότι ο πόνος κάνει καλό στην πνευματική ζωή. Τέλος πάντων, αυτά είναι βαθιά νοήματα πνευματικά. Ναι, δηλαδή, πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, επισημαίνεις στην έρευνά σου, λόγω των στιγμάτων, σε άλλα επίπεδα ψυχικών δοκιμασιών και πνευματικότητας. Ναι, αυτό το είχα γράψει τότε. Βέβαια, σήμερα διαφοροποιούμε από τον εαυτό μου τον ίδιο σε σχέση με το τότε. Σίγουρα ο Γεροπαΐσιος όταν έλεγε, όταν μιλούσε για τον πόνο, δεν εννοούσε αυτόν τον πόνο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη απόλυτα σε ό,τι είπε. Δεν νομίζω, και δεν, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρη τουλάχιστον από την εμπειρία μου και από ό,τι ξέρω μέχρι στιγμής, ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός ή ο Ιησούς, γιατί τον Ιησού επικαλούνται, όταν έκανε θαύματα, κρυβόταν στην πηγή στη ζωή του, ο ίδιος μετά το θαύμα, ακόμη και του ψωμιού το θαύμα, του προεκκλησιασμού του ψωμιού, που έθρεψε κόσμο, που έκανε, που είχε δηλαδή μια, ας το πούμε, χρησιμότητα σε εισαγωγικά, μόλις το έκανε το θαύμα, σηκώθηκε και έφυγε για να μην πούνε ότι είναι θαυματοποιός και για να μην αρχίσουν και τον λατρεύουν με διάφορες εκδηλώσεις τέτοιες λατρείας. Αυτός λοιπόν ο Θεός είναι δυνατόν για επίδειξη, γιατί δεν έχει άλλο λόγο, για επίδειξη και μόνο να φέρει σε 10, 20, 50 ανθρώπους τα στίγματα για να λένε τι, ότι κοίτα εμένα με αγαπάει ο Θεός περισσότερο ή εγώ θέλω να πονέσω ή να βιώσω τον πόνο του Ιησού στο Σταυρό, μα δεν είναι εκεί, δεν έγκυται εκεί η σωτηρία του ανθρώπου. Άρα τότε γιατί παρουσιάζουν στίγματα αυτοί οι άνθρωποι, μπαίνουν σε μια κατάσταση αυθυποβολής όπως είπε ο Βαγγέλης, είναι ένα σημάδι από το Θεό? Και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σημάδι από τον Θεό, τουλάχιστον τον Θεό όπως τον ξέρουμε οι χριστιανοί. Δηλαδή ένας Θεός δεν θα είχε κανένα λόγο, μόνο ένας Θεός που θα γούστερε τα τσίρκα, το τσίρκο, θα είχε ένα λόγο τέτοιο. Δεν υπάρχει, δηλαδή ο ίδιος ο Ιησούς απέφευγε αυτή την δημοσιοποίηση των θαυμάτων και όλων αυτών των πραγματικά μυστικών πραγμάτων που μπορούσε να κάνει. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό ο Ιησούς σήμερα ή ξέρω πριν από μερικούς αιώνες? Άρα και οι δύο βλέπω... Βασίλη, να σε διακόψω λίγο. Βεβαίως. Αυτό δείχνει και τη δύναμη του νου, του ανθρώπινου εγκεφάλου που έχει και δεν μπορούν να το κατανοήσουν οι επιστήμονες τίποτα, δεν μπορούν να το ξεκλειδώσουν. Λοιπόν, ας πω ένα παράδειγμα. Στη μικρή, εγώ το έχω κάνει προσωπικά, δεν ξέρω κι άλλοι. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά στο δημοτικό και θα ήθελα να πάμε στο σχολείο και είχαμε την προηγούμενη ημέρα, μας είχαν πει θα χάσουμε διαγώνισμα και είτε δεν είχαμε διαβάσει, είτε δεν θέλαμε τέλος πάντων να πάμε, κάναμε ένα είδος αυτοϋποβολή. Δηλαδή λέγαμε πώς θα την γλιτώσουμε να μην πάμε αύριο στο σχολείο. Και να αρρωστήσουν και να κάνουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν αυτό το πιστεύεις πάρα πολύ και το κάνεις, αρρωστεύεις μόνο σου το σώμα σου, τον οργανισμό σου, και επειδή το κάνω εγώ προσωπικά αυτό και το ξέρω, την άλλη μέρα αρρώστησες. Μάλιστα. Πάντως, η θέση κάποιων εκ μέρους της θρησκείας και της πίστης θα είναι ότι εφόσον αυτά τα δεχτεί κάποιος ως μεταφυσικά γεγονότα, για παράδειγμα, υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα στις γραφές τις ευαγγελικές, ή μάλλον όχι τις ευαγγελικές και τις παλαιότερες, για κάποιους ανθρώπους του Θεού οι οποίοι έφεραν στίγματα και πληγές και χίλια δυο πάνω τους για να δοκιμαστούν. Δηλαδή ουσιαστικά λέω ότι οι άνθρωποι της θρησκείας, εφόσον κάποιος θα πιστέψει όλα αυτά, βάζουν το θέμα αυτό της δοκιμασίας και του μέχρι που μπορεί να φτάσει η πίστη του ανθρώπου, έτσι. Εσείς από ό,τι καταλαβαίνω οι δύο τώρα λέτε ότι έχει να κάνει με τον ανθρώπινο νου και τον ίδιο τον άνθρωπο που ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία. Μπορεί να πιστεύει, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα σημάδια είναι προερχόμενα από μια ανωτέρα δύναμη. Αλλά τα εκδηλώνει ο ίδιος ο άνθρωπος, γιατί μπαίνει σε μια ψυχοσωματική διαδικασία, έτσι, και σε μια σκέψη συγκεκριμένη. Αυτό δεν λέτε? Ναι. Μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν έχω εικόνα συνεχώς. Δεν είναι απάτη δηλαδή, δεν τα προκαλεί με ένα αντικείμενο πάνω του. Όχι, προέρχονται όχι, από τον ίδιο τον οργανισμό, επειδή μπαίνει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία του ίδιου το άτομο. Δεν έχουν κάποιοι αντικείμενα πάνω.
πρόσφατος, όπως ο James Bruce. Αυτός ισχυριζόταν ότι έβγαζε σημάδια και μάλιστα όταν περνούσε από αγάλματα, λέει, κλαίγανε και τα αγάλματα. Λέει τους καθολικούς που έχουν αγάλματα, έτσι. Αυτή η απάτη διέρχεσε μέχρι το 1994 και αυτός ο τύπος τώρα έχει φτιάξει μια μικρή εκκλησία σε ένα χωριατό παιδό της Βιρτζίνια και τότε δεν έχουν ξαγίνει τέτοια πράγματα να κλαίνε και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Ωραία. Κάτι άλλο πριν πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο. Αυτά όλα τα σημάδια εμφανίζονται μόνο στις χριστιανικές θρησκείες, δηλαδή με την έννοια της Δυτικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης. Γενικότερα έχουν σχέση και η παράδοση τα θέλει να έχουν σχέση με ανθρώπους που σχετίζονται με τον χριστιανισμό ή μπορεί να εκδηλωθεί κάτι αντίστοιχο. Εσείς τι λέτε, έχετε κάνει κάποια στιγμή. Εσείς έρχεστε ένα κουμπί. Αυτά τα σημάδια τα παρατηρούμε ότι αρχίζουν και εμφανίζονται ή έχουμε επίσημες καταγραφές από τον 13ο αιώνα και μετά. Όταν έγινε επίσημο σύμβολο του χριστιανισμού ο Σταυρός. Πριν δεν υπήρχε. Εσύ, Μαρία, τι λες. Είναι καταγεγραμμένα, ειδικά του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, σε ένα χρονικό του 14ου αιώνα που λέγεται Φιωρέτη, το οποίο είναι μια συλλογή διάφορων έργων που γραφτήκανε για τον θείο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Από εκεί και μετά υπάρχει μια έξαρση για τα στίγματα. Μάλιστα. Ωραία. Άνω τεδία, περνάμε σε ένα διάλειμμα σύντομο και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, σήμερα εξετάσουμε το περίεργο αυτό θέμα με τα στίγματα. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμφανίσει μυστηριώδεις πληγές και τουλάχιστον οι άνθρωποι που προέρχονται μάλλον από τους κόλπους της Εκκλησίας, για τους ανθρώπους που εμφάνισαν αυτά τα σημάδια έχουν υποστηρίξει κυρίως τη Δυτική Εκκλησία περισσότερο, ότι έχουν να κάνουν με τις πληγές εκείνες που δημιουργήθηκαν στο Χριστό με ένα θαυματουργικό δηλαδή τρόπο δημιουργούνται αυτές αυτούς τους ανθρώπους. Συνέχεια με τον Βαγγέλη Κελμανή από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων και τη Μαρία Σταματιάδου. Ωραία, ουσιαστικά λέτε, έτσι, εγώ βέβαια θέτω ερωτήματα, δεν παίρνω κάποια θέση. Προσπαθώ να καλύψω όσο προλαβαίνουμε πάντα και μπορούμε όλες τις πλευρές. Λέτε ότι ναι, μεν πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν εξηγούνται εύκολα επιστημονικά, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για εκδηλώσεις του ανθρωπίνου σώματος κάτω από ιδιαίτερες ψυχολογικές και όχι μόνο καταστάσεις. Και κάποιος άλλος ερευνητής μου απέστειλε κάποια στοιχεία σχετικά και με ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται το φαινόμενο της ψυχογενούς προφύρας, αν το θέτω σωστά, και έχει να κάνει με το χώρο της ιατρικής και της δερματολογίας. Ότι δηλαδή κάποιες γυναίκες εμφάνισαν αίμα, ίσως στα σημεία αυτά που σχετίζονται με τους στιγματικούς, κάτω από συγκεκριμένες ψυχολογικές καταστάσεις, έντονες καταστάσεις στρες. Τώρα βέβαια. Δεν ξέρω όμως αν αυτό το φαινόμενο μπορεί να σχετιστεί πλήρως με όλες αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι μπορεί να σχετιστεί το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα ψυχοσωματικό. Δηλαδή, η πνευματική έκσταση φέρνει τα αποτελέσματά της πάνω στο σώμα με διαφορούς τρόπους. Αν τώρα η έκσταση είναι τόσο ισχυρή και οφείλεται στην πίστη που έχει ή στην πίστη που λέει ότι έχει ή θέλει να πιστεύει ότι έχει στον Χριστό και επικεντρώνεται εντελώς στο θείο πάθος και όχι στην Ανάσταση, δηλαδή αυτό έχει μεγάλη σημασία και μάλιστα ίσως αποσαθηνίζει και τον λόγο για τον οποίο βρίσκονται όλοι αυτοί στη Δυτική Εκκλησία, γιατί η Δυτική Εκκλησία επικεντρώνεται στο επίγειο πάθος του Ιησού, ενώ η Ορθοδοξία επικεντρώνεται στην Ανάσταση και στο αναστάσιμο μήνυμα. Η σωτηρία δηλαδή έγκυται στο φως της Ανάστασης και όχι στο θείο πάθος. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με συγκεκριμένη παιδεία και με κάποια συγκεκριμένα ψυχολογικά ζητήματα έρχονται σε έκσταση λόγω του σταυρικού θανάτου, πολύ πιθανό να εμφανίζουν αυτά που λέμε στο δέρμα ή ακόμη και τις πληγές τις ίδιες ή ακόμη και την αιμορροούσα πληγή. Ναι, αλλά στο βίντεο πριν, εφόσον πει κάποιος ότι είναι αλήθεια, αν και εγώ με κάποιους που είχα επαφές, κάποιοι μου είπαν ότι μάλλον πρόκειται για αληθινό βίντεο. Η γυναίκα αυτή ήταν από τη Συρία. Έχει σχέση με την Καθολική Εκκλησία ή κάνω λάθος? Δεν ξέρουμε η γυναίκα αυτή τι ήταν. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ποιο δόγμα του είναι, γιατί έχει και καθολικούς εκεί πέρα. Ακριβώς, έχει και καθολικούς. Αρμένικη θρησκεία. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο. Υπάρχει οποιοδήποτε χριστιανό, ξέρω εγώ, που πιστεύει πάρα πολύ στο Χριστό. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο η γυναίκα αυτή να είναι στη Συρία, αλλά να ασπάζεται τη χριστιανική θρησκεία. Μα άκουσε το όνομά της, είναι ελληνικής καταγωγής. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως, αν αφήσουμε το θέμα των εκδηλώσεων του ανθρωπίνου σώματος, μπορεί κάποιος να μπει στη διαδικασία αυτή να σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει μια δύναμη έξω από τον άνθρωπο,
Τώρα γι' αυτό ίσως κάποιοι να το ακούνε αυτό και να λένε Ταλιμπάνιστα, ας πούμε, τι είναι αυτά που λέτε. Τέλος πάντων, να υπάρχει μια δύναμη έξω από τον άνθρωπο που χωρίς να μπορεί να τη συλλάβει, να συλλάβει το πώς λειτουργεί ακριβώς η ανθρώπινη λογική, να δίνει τέτοιες καταστάσεις στον άνθρωπο. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αν ανοίξει αυτές τις θύρες του ανεξήγητου. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός που λέμε. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να μπει, αλλά κοίταξε. Θα μπορούσε κάποιος να δεχτεί ότι ένας Θεός με τη σοβαρότητα ενός Θεού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θα έστελνε κάτι τέτοιο σε οποιονδήποτε πιστό του για να πετύχει τι? Δηλαδή το θέμα είναι αυτό, με ποιο σκοπό θα μπορούσε κάποια ανώτερη δύναμη να το κάνει αυτό? Βέβαια, ανώτερη δύναμη δεν είναι μόνο ο Θεός. Καλά, εμείς τώρα απαντάμε με τη λογική, βέβαια, έτσι, γιατί ναι, ακριβώς, υπάρχει αλλά... και παράδοση και στην Ορθοδοξία, το τόνισα και πριν για τον πατέρα Παΐσιο και άλλους, που λένε ότι την πίστη δεν την προσεγγίσει με τη λογική, την προσεγγίσει με την καρδιά και την ψυχή. Ακριβώς. Απλά ξέρεις τι θέλω να επισημάνουμε εδώ, ότι αν δούμε ειδικά για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, τον Άγιο σε εισαγωγικά κατ' εμέ, αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο έλαβε τα στίγματα, θα δούμε ότι όλο αυτό, όλη η διαδικασία της λήψης των στιγμάτων του, σε Ορθόδοξους πατέρες περιγράφεται ως... ως πλάνη. Δηλαδή, μάλιστα, οι πλάνες που έχουν καταγράψει στο γεροντικό, στη φιλοκαλία, διάφοροι γέροντες Ορθόδοξοι, ασκητές και άγιοι, είναι αυτές που λένε, λέει το βιβλίο αυτό το χρονικό του 14ου αιώνα, είναι αυτές ακριβώς που βίωσε ο Φραγκίσκος της Ασίζης. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πολύ τυχαίο. Μάλιστα. Βαγγέλη, δηλαδή, όπως λέει και η Μαρία, η Ορθόδοξη παράδοση δεν έχει και πολλά παραδείγματα να δώσει? Τέτοιο φαινομένο. Πώς? Τέτοιο φαινομένο εννοείς? Ναι, γενικότερα να έχει να δώσει, ναι, τέτοιο φαινομένο, ναι, στιγματικό. Μόνο που ήξερα, που μας είπε η Μαρία από την αρχή, ήταν την Αγία Θανασία του Εγάλου. Δεν έχω ακούσει άλλο περιστατικό έτσι, εν Ελλάδη, που να σχετίζει με αυτό. Αυτό είναι καθαρά, προέρχεται από την Καθολική Εκκλησία. Και είπα μόνο ένα παράδειγμα από αυτή τη συμμάχηση της κοπέλας, που είναι βαπτίστρια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα ακόμη ρεπορτάζ σχετικό με το θέμα μας και σε πολύ λίγο θα δώσουμε συνέχεια. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση, σύμφωνα με την ερευνήτρια Μαρία Σταματιάδου, του ιερομόναχου Φραγκίσκου Φορτζιόνε, γνωστός ως Πάδρε Πίο. Πρόκειται για τον πιο σύγχρονο Άγιο της Δυτικής Εκκλησίας, αφού πέθανε το 1968 σε ηλικία 82 ετών και η επίσημη αγιοποίησή του έγινε μόλις το Μάιο του 1999. Ο πατήρ Πίο ήταν ιερομόναχος και ανήκε στο Φραγκισκανό Τάγμα των Καπουτσίνων. Απέκτησε ή του δωρήθηκαν τα στίγματα μέσα στο ναό του Σαν Τζιοβάνι το 1918, όταν ήταν σε ηλικία 31 ετών. Συγκεκριμένα, απέκτησε τις πληγές στα χέρια και στα πόδια και μία επιπλέον πληγή στην αριστερή πλευρά του κάτω από την καρδιά, η οποία αιμορραγούσε. Ιδιαίτερα θαυμαστό και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όταν μερικά χρόνια αργότερα έκανε κάποια χειρουργική επέμβαση, μάλλον στην κύλη, ο γιατρός είπε ότι κατά τη διάρκεια της εγχείρησης παρατήρησε πως η πληγή κάτω από την καρδιά του αιμορραγούσε συνεχώς. Παρόλη όμως τη χρόνια αιμορραγία της πληγής, αυτή όχι μόνο δεν παρουσίασε κάποια σημάδια σύψης ή κακοσμίας, αντίθετα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του γιατρού, σχοβολούσε σαν μπουκέτο από λουλούδια. Ο πατέρας Πίο επίσης έπασχε για πολλά χρόνια από καρκίνο, αλλά δεν πέθανε από αυτόν. Πέθανε απλά από γεράματα με τα θεϊκά στίγματα πάντα αποτυπωμένα στο σώμα του, μέχρι και τρεις ημέρες μετά από το θάνατό του. Μόνον τότε παρατήρησαν όσοι ασχολούνταν με την προετοιμασία της ταφής του, τα στίγματα του έσβησαν από το σώμα του. Ο ιερομόναχος και Άγιος είχε γενικά ασθενική κράση από μικρό παιδί. Οι πληγές του αυτές δεν μολύνονταν ποτέ. Πέρα όμως από την καθαρά σαρκική παράμετρο αυτών των πληγών, ειδικά για τον πατέρα Πίο, είχαν και την έντονα ψυχολογική διάστασή τους. Σύμφωνα με τον πνευματικό του πατέρα, Μπενετέτο Ντε Σαν Μάρκο, παράλληλα με την ευλογία των στιγμάτων που έλευε το πνευματικό του τέκνο, αντιμετώπιζε συνεχώς διαρκή και πολύπαθη επίθεση των δυνάμεων του σκότους. Έλεγε ότι πολλές φορές ο ίδιος ο διάβολος του επιτίθενταν και μέσω των στιγμάτων του, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν, πέρα από τους σωματικούς πόνους που τον βασάνιζαν και ατέλειωτες ψυχικές οδύνες, μέσα από σκληρές δοκιμασίες και διαβολικές επιθέσεις. Η παράδοση τον θέλει να έκανε ταυτόχρονες εμφανίσεις του εκτός από το θέμα των στιγμάτων και σε διαφορετικά σημεία της γης, θεραπείες ασθενειών στις οποίες η επιστήμη δεν μπορούσε να επέμβει περισσότερο, μυστική γνώση των λογισμών αυτών που τον επισκέπτονταν και άλλα. Η Αγία Ρίτα της Κάσια, που έζησε μεταξύ 14ου και 15ου αιώνα και ανήκε στο τάγμα των Αυγουστίνιων, είναι ακόμη μια Αγία που έφερε πάνω της τα ιερά στίγματα, την οποία όμως χαρακτηρίζει η παρακάτω ιδιαιτερότητα, που θεωρείται μοναδική ίσως εξαίρεση μεταξύ των στιγματισμένων Αγίων.
Λέγεται ότι έλαβε ως θεϊκό στίγμα από το ακάνθινο στεφάνι του εσταυρωμένου Ιησού την πληγή που έφερε στο φρύδι της. Η πληγή αυτή μύριζε πολύ έντονα και πολύ άσχημα. Η μυρωδιά της ήταν πραγματικά ανυπόφορη. Δεν είχε όμως κανένα άλλο δείγμα εκφυλισμού, όπως παραδείγματος χάρη πείων, αιμορραγία, σύψη και άλλα. Το φαινόμενο δε αποτελεί εξαίρεση, επειδή είναι το μοναδικό στο οποίο αναφέρεται άσχημη μυρωδιά. Μάλιστα. Αν τώρα, επειδή αυτά τα στοιχεία τα αλείψα εγώ από την έρευνα της Μαρίας Σταματιάδου λίγα χρόνια πριν, αλλά όπως είπε τώρα, στη σημερινή εποχή έχει διαφοροποιηθεί λίγο. Αν αυτές οι πληγές ευωδιάζουν, δεν είναι λίγο παράδοξο? Δηλαδή, εκδηλώσεις του σώματος, δημιουργία πληγών, αλλά να ευωδιάζουν, όπως τουλάχιστον μεταφέρεται από τους καθολικούς. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτού? Ναι, ποιος να σχολιάσει? Ξεκινήστε, η Μαρία, σας ακούω, Μαρία. Ναι, δεν είναι. Κοίταξε, όσο παράδοξο είναι το ότι υπάρχουν αυτές οι πληγές και δεν μολύνονται, το ίδιο παράδοξο μπορεί να είναι και το ότι ευωδιάζουν. Δεν έχει δηλαδή. Δεν είναι το περίεργο το ότι ευωδιάζουν. Το περίεργο είναι το ότι υπάρχουν. Εφόσον υπάρχουν, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ας πούμε, στην τελευταία περίπτωση δεν ευωδίαζε. Το θέμα είναι ο τρόπος γέννησης της πληγής. Δεν είναι, δηλαδή, δεν με εκπλήσει εμένα το γεγονός ότι ευωδιάζει η πληγή, εφόσον υπάρχει. Εκεί είναι το πρώτο θαύμα σε εισαγωγικά. Πάντως, Μαρία, εξ όσων καταλαβαίνω τώρα από τις τοποθετήσεις σου, λες σε ένα μεγάλο βαθμό ότι ίσως να πρόκειται για μια πλάνη προερχόμενη κυρίως από τη Δυτική Εκκλησία, αυτό δεν λες? Όχι, κοίταξε, δεν νομίζω ότι η Δυτική Εκκλησία συνειδητά πλανά τον κόσμο ως προς αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι ίσως και η ίδια η Δυτική Εκκλησία, ίσως και οι ίδιοι οι πιστοί, ίσως και οι ίδιοι που φέραν τα στίγματα, ακόμη και ο Φραγκίσκος της Ασίζης και όλοι οι υπόλοιποι, ίσως και αυτοί ακόμη να έχουν πέσει θύματα πλάνης της υπερηφάνειας τους, της αλαζονίας τους, γιατί έχουν ένα και τουλάχιστον 5-6 παραδείγματα που εγώ είχα στο παρελθόν μελετήσει, δείχνουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που ζήσανε πολύ, όπως ο Φραγκίσκος αλλά και άλλοι, πολύ φτωχά, με πολύ μεγάλη ευεργεσία προς τους φτωχούς, προς τους ζητιάνους, είχαν ένα χαρακτηριστικό. Όλα αυτά, όλες τις πράξεις τους τις δημοσιοποιούσαν και μάλιστα θέλανε να έχουν μια ηγετική θέση μεταξύ άλλων πιστών. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φραγκίσκος λίγη ώρα πριν πεθάνει, στο κρεβάτι δηλαδή όπου πέθανε και είχε μαζευτεί εκεί γύρω του κόσμος, είπε: «Τώρα εγώ σε λίγο θα πάω στον πατέρα μου», πράγμα που είχε πει ο Ιησούς, δεν το λες, δεν το είχε πει κανένας άλλος Άγιος, ας πούμε, Ορθόδοξος αυτό το πράγμα, «τώρα θα πάω στο Θεό», λέγανε. «Και τώρα έχω την δικαιοδοσία ολονών τις αμαρτίες να τις συγχωρέσω. Και μπορείτε να φύγετε από εδώ ελεύθεροι από τις αμαρτίες σας». Όλο αυτό είναι μια εκπληκτική αγωνία. Εσύ βάζεις την παράμετρο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αυτές οι πληγές να εκδηλώνονται από τις δυνάμεις του κακού πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Πιθανόν. Ας μην γίνουμε τώρα, γιατί θα μας πούνε και σκοτάδι. Ναι, το βάζω τώρα εγώ, τώρα χωρίς να είμαι θεολόγος, χωρίς να είμαι ειδικός. Ναι, ούτε κι εγώ είμαι θεολόγος. Νομικός είμαι, αλλά θέλω να πω, κοίτα, μπορεί και αυτό. Αλλά αν το πούμε με βεβαιότητα, θα μας πούνε ότι είμαστε σκοταδιστές. Αλλά σίγουρα θέλω δηλαδή αυτό να κοινωνήσω στον κόσμο που μας ακούει, ότι σίγουρα δεν μπορεί να προέρχονται από τον Θεό της αγάπης, της ειρήνης, του αναστημένου Ιησού, όπου στο φως του και όχι στα σημάδια του πάθους του βρίσκεται η σωτηρία και η θέωση του ανθρώπου. Αυτό. Άρα εσύ βάζεις την παράμετρο του ανεξήγητου και το ίσως ενός γεγονότος έξω από τη φύση. Mm-hmm. Αλλά λες ότι δεν μπορεί να προέρχονται από το καλό, προέρχονται ίσως από το κακό. Ίσως. Ίσως, ναι. Μάλιστα. Ίσως. Ωραία, Βαγγέλη, εσύ τι λες? Και για το βίντεο παρακολουθήσαμε για τον αποκαλούμενο Άγιο. Να πω, είναι αυτό που σου λέω από την αρχή, ότι στην ουσία, ας πούμε ο Άγιος Φραγκίσκος που λέει, στην ουσία προσπάθησε όλη τη ζωή να μιμηθεί τον Ιησού Χριστό. Αυτόν που είχε λάτρευε σαν Θεό του, ήθελε να γίνει ένα με αυτό. Δεν έγινε ποτέ ο εαυτός. Ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη είδηση. Εάν έχεις κάποιο χάρισμα ή κάποια δυνατότητα στη ζωή σου να το εμφανίσεις και να το καταλάβεις, αυτό σου δίνεται από άνωθεν για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Αυτός ο σκοπός πρέπει να τον ανακαλύψεις εσύ και φυσικά να μην το εκμεταλλευτείς, γιατί χάνει την αξία.
Από εκεί και πέρα για μένα όλα αυτά ανάγονται στην ψυχοσωματική ή αν θέλετε στη δύναμη του νου που ακόμα εμείς δεν έχουμε εξερευνήσει. Για αυτούς ανέβαλε το παράδειγμα του σχολείου και όλα αυτά, ότι το μυαλό μας έχει δυνατότητα να κάνει. Και αν έχεις ακούσει η σημερινή νεολαία, τα σημερινά παιδιά λένε μια συγκεκριμένη έκφραση. Την έκφραση δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει. Αυτή την έκφραση δεν υπάρχει. Τη χρησιμοποιούν και πολλές εξωιατρικές οργανώσεις, οτιδήποτε, για να αποβάλει στον οργανισμό του κάτι που είναι μέσα. Δηλαδή, θεωρώντας το αποκλείσει ότι δεν υφίσταται αυτό, άρα δεν υπάρχει, άρα βγαίνει. Μάλιστα. Πάντως, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα επιχειρήσω να έχουμε μια καινούργια εκπομπή στο μέλλον σχετικά με τα στίγματα και να έχουμε θέσεις και καθολικών ιερέων και ορθοδόξων. Πάντως, το βίντεο που είδαμε πριν από τη Συρία, στο τέλος υπόθηκε ότι την περίπτωση της γυναίκας που εμφάνισε αυτά τα στίγματα και η Ορθόδοξη Εκκλησία την έθεσε σε εκείνες τις περιπτώσεις που μπορούν να θεωρηθούν θαύμα. Μαρία, εσύ τι λες γι' αυτό? Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποιος δηλαδή, επισήμως η Ορθόδοξη Εκκλησία ποια? Ή κάποιοι Ορθόδοξοι αρχιερείς είπαν ότι μπορεί να είναι θαύμα. Δεν το ξέρω αυτό. Καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν μπορεί να είπαν οι 2-3 Ορθόδοξοι ότι είναι θαύμα. Βεβαίως και είναι σεβαστό να το πει οποιοδήποτε. Αλλά δηλαδή επίσημη η Ορθόδοξη Εκκλησία βγήκε και είπε ότι είναι θαύμα. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Μάλιστα. Έχετε. Βασίλη, ναι. Να κάνω εγώ ένα άλλο ερώτημα. Βεβαίως. Αυτούς τους ανθρώπους έπιασε κάποιος να μελετήσει τα εγκεφαλικά τους κύτταρα, σε τι συχνότητες λειτουργούν? Είναι στην α συχνότητα, είναι στη β συχνότητα? Πότε εμφανίζουν τη μία και πότε εμφανίζουν την άλλη? Γιατί συνήθως τα στίγματα αυτά εμφανίζονται όταν δεν είναι μπροστά σε πολύ κόσμο, το βλέπει μετά ο κόσμος και φεύγουν πάλι όταν δεν τα βλέπει ο κόσμος. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε κάποια επιπλέον βίντεο και θα δώσουμε συνέχεια. Οι επιστήμονες αναφορικά με τα στίγματα υποστηρίζουν ότι η φαντασίωση, το έντονο ονειροπόλημα ή η έκσταση μπορούν να επιδράσουν με διάφορους τρόπους στο σώμα. Η επίδραση όμως αυτή συμβαίνει κυρίως στα νεύρα του σώματος. Επίσης, οι γιατροί και φυσιολόγοι που εξέτασαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα στίγματα των Αγίων δεν κατάφεραν με κανένα από τα γνωστά μέσα, όπως έγραψε η αρθρογράφος Μαρία Σταματιάδου στο βιβλίο Τα 20 μεγαλύτερα μυστήρια του κόσμου πριν από αρκετά χρόνια, να επουλώσουν τις πληγές, να τις εξαλείψουν ή έστω να απαλύνουν το φαινόμενο και τον πόνο που προκαλεί σε αυτούς που το φέρουν. Επιπλέον, παρόλο που οι πληγές βρίσκονται στα σώματα των Αγίων αυτών μορφών που έχουν τα στίγματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συνήθως για πολλά χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες, δεν έχουν τη φυσιολογική εξέλιξη της πληγής που διαρκεί, δηλαδή τη σύψη και τη δυσοσμία, με μόνη εξαίρεση της Αγίας Ρήτα της Κάσια. Αυτό είναι επίσης κάτι που δεν μπορεί να το εξηγήσει με κανένα από τα δεδομένα της η επιστήμη, όπως επίσης και το παρεμφερές γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πληγές αιμορραγούν και ταυτόχρονα αναδύουν μοναδική ευωδία. Ανεξήγητο παραμένει επίσης το πώς οι άνθρωποι αυτοί χάνουν τόσο πολύ αίμα κάθε μέρα επί χρόνια και δεν έχουν κανένα σύμπτωμα ανεμίας, ενώ κάτω από φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να είχαν πεθάνει από αυτό. Μην μπορώντας πια οι επιστήμονες να ερμηνεύσουν το φαινόμενο, κάποιοι περισσότερο σκεπτικιστές υπέθεσαν ότι μπορεί αυτές οι πληγές να γίνονται σκόπιμα και δόλια από αυτούς που τις φέρουν ή ακόμη και σε κατάσταση υπνοβασίας. Και αυτή όμως η υπόθεση δεν προχώρησε, γιατί οι υποπαρατήρηση άνθρωποι τέθηκαν σε συνεχή παρακολούθηση νύχτα και ημέρα και βεβαιώθηκε έτσι ότι δεν συμβαίνει καμία από τις παραπάνω επιφυλάξεις. Ακόμη ένα ανεξήγητο φαινόμενο λοιπόν ανάμεσα στα πάρα πολλά αυτού του κόσμου. Αν μπορέσουμε λοιπόν να πιστέψουμε χωρίς να αγγίξουμε τα σημάδια και χωρίς να τα βάλουμε στο μικροσκόπιο, ίσως τότε να μας αποκαλυφθεί ολόκληρη η μυστική αλήθεια τους. Στο κατά Ιωάννην κεφάλαιο 29 έχει γραφεί ότι «Εώρα κάσμε, πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες», δηλαδή «επειδή με είδες πίστεψες, μακάρι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν». Τον Μάιο του 1992, η Heather Wounds, μια 43χρονη χείρα που ζούσε στο Lincoln, εξομολογουμένη στον ιερέα της ενεωρίας της, του έδειξε κάποια παράξενα σημάδια που είχε στα χέρια της και τα οποία έμοιαζαν με πληγές. Αυτό έγραψε η ερευνήτρια Νεκταρία Καρακώστα σε παλαιό τεύχος του περιοδικού Φαινόμενα. Παρόμοια σημάδια λοιπόν είχε η γυναίκα αυτή και στα πόδια της, ενώ μια μεγαλύτερη τέτοια πληγή ήταν εμφανή στα πλευρά της.
Στην Αργεντινή, μια μεσήλικη γυναίκα, η Γκλάντις Κουιρόγκα Ντε Μότα, κατόρθωσε να αλλάξει τις τείχες του χωριού στο οποίο ζούσε και των συγχωριανών της για περισσότερα από 20 χρόνια. Ήταν μια αφοσιωμένη σύζυγος και νοικοκυρά που μπροστά της κάποια μέρα του Σεπτεμβρίου του 1983 εμφανίστηκε η Παναγία. Στα 20 χρόνια που ακολούθησαν, οι θεάσεις της Παναγίας άγγιξαν τις χίλιες, χωρίς κανείς να μπορεί να την κατηγορήσει ως άτομο που είχε ψευδαισθήσεις και έβλεπε απατηλά οράματα κάθε άλλου. Ο ιερέας της ενορίας της τη βοήθησε να εντοπίσει ανάμεσα στα αγάλματα απεικονίσεις των εκκλησιών του χωριού τη μορφή εκείνη της Παναγίας που έβλεπε στα οράματά της. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το μικρό χωριό έγινε πόλος έλξης χιλιάδων προσκυνητών οι οποίοι συνέρεαν για να αγγίξουν το άγαλμα και να δουν από κοντά την ευλογημένη Γκλάντις. Αυτές δεν είναι ασφαλώς οι μοναδικές περιπτώσεις ανθρώπων στους οποίους ενεμφανίστηκαν τέτοια σημάδια. Μία βελγική έρευνα κατέγραψε τις υποθέσεις περισσότερων από 300 στιγματικών, εκ των οποίων 280 ήταν γυναίκες, 40 ήταν άνδρες, 62 ανακηρύχθησαν άγιοι και ανήκαν σε μοναχικά τάγματα Βενεδεκτίνων, Φραγκισκιανών, Αυγουστίνων, Δομινικανών, Καπουτσίνων, Τρινιταριανών. Το 1 τρίτο εξ αυτών ήταν Ιταλοί. Οι περισσότεροι στιγματικοί διέθεταν κοσμική και πολλές φορές άσωτη ζωή, την οποία κάποια στιγμή διαδέχθηκε ο ασκητικός βίος. Βίωναν καταστάσεις έκστασης και υστερίας, είχαν παρεστήσεις, διαβολικές παρενοχλήσεις ή πειρασμούς και δοκιμάζονταν με ποικίλους τρόπους από τις σκοτεινές δυνάμεις αλλά και από τον ίδιο το Θεό που ήθελε να δοκιμάσει την πίστη τους. Οι στιγματικοί θεωρούνταν, σύμφωνα με τη βελγική έρευνα, άνθρωποι ευλογημένοι και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πρικισμένοι με χαρίσματα όπως διορωτικότητα, αυθαρσία, προφητικές ικανότητες καθώς και δύναμη επιβίωσης χωρίς φαγητό και ύπνο. Μαρία, αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι από πλευράς των καθολικών να εμφάνισαν αυτά τα στίγματα τα οποία δεν εξηγήθηκαν εύκολα από την επιστήμη και να μην ήταν άνθρωποι που να ήθελαν να επιδειχθούν και να ήταν όντως ενάρετοι, να ήταν σεμνοί, ταπεινοί? Ναι, εγώ δεν λέω ότι θέλουν να επιδειχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί όντως να μην είχαν αυτό το σκοπό. Παρ' όλα αυτά, το να εμφανίζεις ξαφνικά ή μέσα σε μια εκστατική κατάσταση τα στίγματα, τι άλλο να το κάνεις παρά να το επιδείξεις? Δηλαδή, για ποιον άλλο λόγο? Δεν λέω ότι οπωσδήποτε αυτοί οι άνθρωποι ήταν κακοπροαίρετοι. Είπα ότι και αυτοί ίσως πέσανε στην εσωτερική τους πλάνη. Μπορεί να πιστέψανε, για παράδειγμα, ότι ήταν τόσο ενάρετοι, ότι ήταν τόσο κοντά στο Θεό, τόσο κοντά στο Χριστό, ώστε ο Χριστός τους έκανε τη μεγάλη χάρη να τους δώσει τα στίγματά του. Αλλά αυτό από μόνο του είναι μια εσωτερική πλάνη, στην οποία πέσανε και οι ίδιοι. Έχει... Και όταν έχεις αυτά τα στίγματα, πραγματικά τι άλλο μπορείς να τα κάνεις παρά μόνο να τα δείχνεις? Τι άλλο? Έχει παρατηρηθεί πάντως, νομίζω έκανε ένα σχόλιο και ο Βαγγέλης στην αρχή, αυτό να εμφανίζεται κυρίως σε κάποιους τις ημέρες εκείνες για το Πάσχα ή και κάποια άλλη περίοδο ίσως του χρόνου? Εκείνες τις μέρες πραγματικά έχει έξαρση το φαινόμενο. Είχε τουλάχιστον. Εδώ στην Ελλάδα πάντως έχουμε τέτοιες περιπτώσεις νεότερες τώρα τα τελευταία χρόνια, όχι έτσι? Ή έχουμε? Τα τελευταία, από ό,τι γνωρίζω, όχι, δεν έχουμε. Βαγγέλη, κάτι άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Διότι ως εκπρόσωπος και του Ερευνητικού Οργανισμού Ελληνών χρησιμοποιείς τον ελληνικό λόγο, να πω έτσι, τη λογική. Καλά κάνεις βεβαίως. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν καταγραφές από την αρχαιότητα? Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Για ανθρώπους μπορεί να εμφάνιζαν, επειδή όπως είπαμε και πριν ήταν κάτω από μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση, ή εξάσκησαν το νου ή τη σκέψη, ίσως κάποια τάγματα μυητικά, όπως για παράδειγμα Πυθαγόροι και άλλοι. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω να απαντήσω αυτό. Τέτοια αντίστοιχα παραδείγματα μπορούν να παραπέμπουν. Δεν βέβαια μετά ονόμασταν στίγματα τότε, αλλά τέτοιες καταστάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Από όσο γνωρίζω, με στίγματα και με τέτοια, όχι, δεν τα είχαν τότε οι παλιοί άνθρωποι, ας πούμε. Σίγουρα. Επειδή οι αρχαίοι μου πρόγονοι είχαν τη θεωρία ότι οι πέντε στήσεις που είχε ο άνθρωπος είναι πλανεμένες στην ουσία, ότι ο αληθινός κόσμος είναι άλλος, απλά δεν μπορείς εσύ να τον εξηγείς με τις πέντε στήσεις σου. Ακριβώς, γι' αυτό έφτασε και κάποιος τρόπος, τα ερωτήματα. Ώστε να, για να εξηγήσουν κάποια άλλα που εμείς τα λέμε υπερφυσικά φαινόμενα, ή όπως ανάγκασε τον Αριστοτέλη να γράψει τα μετά τα φυσικά, όχι μετά τη φυσική. Εννοούσε μετά τα φυσικά που είχε γράψει, τη φυσική που είχε γράψει. Λοιπόν, αυτά υπήρχαν παλιά, αλλά όχι σε ένα τέτοιο βαθμό. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, ένας καλός Θεός ή οποιοδήποτε έχει ανάγκη να δώσει την παρουσία του κάποιες συγκεκριμένες μέρες, δίνοντας κάποια σημάδια σε κάποιους ανθρώπους ή κάποιο πόνο, για να πει ότι εγώ είμαι εδώ. Αυτό το θεωρώ είναι καθαρά ανθρώπινη επινόηση, το οποίο θέλω εγώ να στήσω ένα αλφα μαγαζάκι για να έχω καλούς ποιμένες, να το πω έτσι απλά. Μάλιστα.
Μαρία, είσαι εσύ επικοινωνής καθόλου... Ναι. Μαρία, είσαι επικοινωνής καθόλου με εκπροσώπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή έχεις μιλήσει με άλλους που να έχουν ασχοληθεί και να ασπάζονται τη θέση σου? Κοίταξε, έχω μιλήσει με αρκετούς ιερομόναχους που γνωρίζω, οι οποίοι σχεδόν όλοι μου είπαν το ίδιο πράγμα, ότι όταν έχουμε το παράδειγμα του Ιησού που μετά από κάθε θαύμα του, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο στόχο, μια συγκεκριμένη χρησιμότητα, μετά λοιπόν από κάθε θαύμα του εξαφανίζεται, δεν δένει το γεγονός των στιγμάτων με έναν τέτοιον Ιησού, με έναν τέτοιο Θεό. Και κυρίως το άλλο, το ότι το όλο αυτό θέμα επικεντρώνεται, όπως είπα και πριν, στα πάθη του Ιησού και αφήνει κατά μέρος την Ανάστασή του. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι κάπου, πώς να το πω, ότι είναι ένα μέρος της αλήθειας, το οποίο όμως όταν μόνο αυτό προβάλλεται αναιρεί την ολότητα της αλήθειας. Το έθεσα και πριν ένα ερώτημα, δεν το ολοκλήρωσα. Α, συγγνώμη. Εσείς έχετε γνώση, στο πλαίσιο των ερευνών που κάνατε, για το ότι μπορεί αυτά τα στίγματα να εμφανίζονται σε ανθρώπους? Βέβαια, δείξαμε ένα παράδειγμα για όσους το πιστεύουν από τη Συρία. Υπάρχει το ενδεχόμενο όμως να έχουν εμφανιστεί τέτοιες πληγές σε ανθρώπους, ας πούμε, που ασπάζουν τον Βουδισμό ή μπορεί να δηλώνουν Ινδουιστές ή κάτι άλλο. Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Να απαντήσω εγώ? Ναι, βεβαίως. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και μάλιστα δεν θα νομίζω ότι ειδικά σε Ινδουιστές ή σε Βουδιστές να συμβαίνουν στίγματα που να αφορούν το Σταυρό, δεν θα, ναι. Δεν θα τέριαζε κάτι τέτοιο σε έναν Βουδιστή. Από όσο γνωρίζω, οι εκστασιακές τους εμπειρίες είναι τελείως διαφορετικές. Μάλιστα. Βαγγέλη, λίγο πριν απάντησες για την Ελλάδα, νομίζω είπες για μια Αγία που πριν από κάποια χρόνια εμφάνισε κάτι παραπλήσιο. Είπες κάτι? Δεν το συγκράτησα. Και η Μαρία το ανέφερε για την Αγία Αθανασία του Εγάλου που λέγαμε. Είχε γίνει και ολόκληρη ιστορία φυσικά με την κύρια αυτή. Αυτό επρόκειτο τελικά, αυτό όμως επιστημονικά που είχε ερευνηθεί, βρήκανε την αιτία. Ότι ήταν μια αρρώστια του δέρματος, όπου μπορούσε η ίδια να χαράσει με τον νύχι της κάποια συγκεκριμένα σημάδια και αυτά να μένουν για πάρα πολλές μέρες επάνω χαραγμένα. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, γιατί σιγά σιγά οδηγούμαστε στο κλείσιμο? Ένα επίλογο να κάνουμε. Βαγγέλη, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για να κλείσουμε? Εγώ σε ένα επίλογο να πω ότι όλοι να έχουμε υπόψη μας ότι ο νους μας, ο εγκέφαλός μας έχει τεράστιες και άπειρες δυνατότητες, αρκεί να υπάρχει κάποιος τρόπος να το ξεκλειδώσεις, ορθολογικό τρόπο φυσικά, και τίποτα δεν ανάγεται στο μεταφυσικό και το παραφυσικό. Όλα είναι μέσα στη φύση και στις δυνατότητες. Αρκεί σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεκλειδώνουμε κάποιο λάδι. Ωραία, Μαρία, και κάτι σαν άσχετο θα ήθελα για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Σήμερα είναι και η επέτειος της, του θανάτου της Μπουλίνας, της Επανάστασης του 1821, και καλό είναι να τη μνημονεύουμε. Μάλιστα. Μαρία, εσύ θες να συμπληρώσεις κάτι? Ναι, πολύ ωραία η επισήμανση τελευταία και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι όταν προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα, καλό είναι να μπαίνουμε με πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση, όχι ταπεινολογία, πραγματική ταπείνωση απέναντι στο μυστήριο του Θεού και να τα προσεγγίζουμε με τέτοιον τρόπο, γιατί μόνο τότε, από την εμπειρία τουλάχιστον των γερόντων της Εκκλησίας, μόνο τότε μπορούμε και να τα λύσουμε αυτά τα μυστήρια. Διαφορετικά θα μοιάζουμε λίγο με τους παρουσιαστές των τσίρκων, όπως ωραία. Είπα στην αρχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Και βεβαίως προσγειώνεται και κάποιος μπορεί να έχουν άλλες βλέψεις, ίσως στην πραγματικότητα, και καλά κάνατε. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, και γιατί όχι, στο μέλλον να σας ξαναέχουμε να αναδείξουμε και άλλα ζητήματα. Ευχαριστώ και εγώ θερμότατα. Ωραία. Καλό βράδυ, Βαγγέλη, Μαρία. Κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε σε αυτό το σημείο. Ανανεώνουμε το τηλεοπτικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Βεβαίως θα είναι διαφορετικό. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε.